Τα 30 μέτρα από κάτω, 20 μέτρα, είναι γειτονιά με σπίτια. Μένουν μικρά παιδιά και απειλείται η δημόσια υγεία. Σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους διατρέχουν οι κάτοικοι της Νέας Μανολάδας που ζουν καθημερινά μέσα στα λίμματα των πρόχειρων ή ακατάλληλων καταλυμάτων των εκατοντάδων αλλοδαπών μεταναστών που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή. Τα λίμματα σχηματίζουν παντού μικρές λίμνες ή τρέχουν ανεξέλεγκτα στους δρόμους, αφού τα καταλύματα που χρησιμοποιούν οι αλλοδαποί δεν διαθέτουν την παραμικρή υποδομή υγιεινής. Πόσο μάλλον όταν σε ένα σπίτι ζουν συνήθως δεκάδες μετανάστες. Ολοκλήρα κοπάδια με κουνούπια σηκώνονται από τα λίμματα, όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι της περιοχής, εκφράζοντας φόβους για την υγεία των ίδιων και των οικογενειών τους. Το πρόβλημα στην περιοχή είναι πολύ έντονο και δυσάρεστο. Τα λίμματα όλα βγαίνουν στους δρόμους, μαζεύονται κουνούπια, είναι αιστεία μικροβίων και μολύσεων. Είναι καθαρά θέμα δημόσιας υγείας. Πρέπει οι αρχές να επέμβουν να κάνουν κάτι. Η κατάσταση κάθε Κυριακή δεν περιγράφεται, όπως τονίζουν αγανακτισμένοι κάτοικοι, καθώς οι αλλοδαποί σφάζουν μέσα στο δρόμο και μέσα στις αυλές των σπιτιών κάθε είδου ζώα για να τα φάνε, με αποτέλεσμα το αίμα να φτάνει μέχρι τα σπίτια τους. Στη Νέα Μανολάδα δεν μπορεί να ζήσει κανείς πλέον, όπως καταγγέλει η κυρία Μαγδαληνή Φλόρου, μιλώντας για μια απαράδεκτη κατάσταση η οποία διαιωνίζεται και κανένας δεν ενδιαφέρεται να διευθετήσει το πρόβλημα. Μένω εδώ, δίπλα είναι το σπίτι μου. Δεν μπορούμε να υποφέρουμε τη βρωμιά. Τα λίμματα φεύγουν και έρχονται εδώ πέρα. Ο βότρος έχει μπει στο κοινοτικό. Δεν μπορούμε να κάτσουμε το βράδυ καθόλου έξω από τα κουνούπια και τις μύγες. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Πρέπει να φωνάξουμε υγειονομικό. Δεν έρχεται κανένας να μας βοηθήσει. Δεν αδειάζουν τους βότρους και τα βγάζουν έξω. Και κάθε βράδυ 2,5 ώρα τα μολάνε στους δρόμους. Και γίνεται, τι να σας πω, τι γίνεται. Και έρχονται με τα λάστιχα και τα καθαρίζουν. Η κυρία Σμαρού Ριζάκη βρίσκεται για διακοπές στην περιοχή μαζί με τα δύο παιδιά της. Η κατάσταση, όπως δηλώνει, είναι απελπιστική, καθώς το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή είναι κάθε άλλο από φιλόξενο για την ίδια και την οικογένειά της. Έχω έρχει για διακοπές με τα παιδιά μου. Μένω στην Αθήνα. Τα παιδιά μου είναι πολύ μικρά, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε έξω, δεν μπορούν να παίξουν. Τα πάμε στην πλατεία, είναι γεμάτη από ξένους. Φτύνουν, κάνουν τα πάντα εκεί. Εδώ πέρα φοβόμαστε το βράδυ. Όταν πλησιάζει η ώρα που νυχτώνει, μαζεύουμε τα παιδιά μέσα, έχει κουνούπια, φοβόμαστε, ακούμε τόσα πράγματα. Λονοσίες, το ένα το άλλο. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Κάτι πρέπει να γίνει.